Λοιπόν, εφόλης της ύλης και αποκαλυπτική ήταν τελικά η συνέντευξη του Πάνου Καμένου. Χαρακτήρισε τη συμφωνία των Πρεσπών, όπως είδαμε, κουρελόχαρτο, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως είτε περάσει στα γειτονικά Σκόπια είτε περάσει εδώ στην Ελλάδα θα σταματήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Χαρακτήρισε τον κύριο Νίκο Κοντζιά διακινητή της τσάντας του Γιώργου Παπανδρέου, ενώ επέριψε ευθύνες τόσο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τη συμφωνία των Πρεσπών. Επίσης, πάντα σύμφωνα με τον κύριο Καμένο, η κυβέρνηση υπάρχει πιθανότητα να μην πάρει τους 151 ψήφους που θέλει, και αυτή η πιθανότητα να οφείλεται τελικά στους ανεξάρτητους Έλληνες. Ο κύριος Καμένος δεν είναι και πολύ σίγουρος για το τι τελικά θα πράξει ο κύριος Ζουράρης και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Αυτά είναι μερικά από τα σημεία που κράτησα εγώ από την συνέντευξη του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, του κυρίου Πάνου Καμένου. Και πάμε στην Αθήνα, στο στούντιό μας. Κύριε Στέργιος Καλόγερος, τα δικά του σημεία και πού εστίασε σε αυτή την συνέντευξη. Φένια, όπως παρακολουθήσαμε νωρίτερα την συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Πάνος Καμένος, να πούμε για μία ακόμη φορά ότι η συνέντευξη ήταν μαγνητοσκοπημένη λίγες ώρες νωρίτερα από ό,τι μεταδίδεται καθημερινά αυτή η εκπομπή. Σημασία έχει όμως ότι ο Πάνος ο Καμένος επέλεξε ένα τηλεοπτικό κανάλι, όπως και ο ίδιος είπε, που το έχει ασκήσει πολύ σκληρή κριτική τα τελευταία χρόνια. Μας παρακολουθούσε, είπε, μας έβλεπε, μας άκουγε και κατά βάθος είπε και το εξής ωραίο, ότι συμφωνούσαμε, γιατί αυτά που πίστευα εγώ τα λέγατε και εσείς. Βέβαια, εμείς του ασκήσαμε μία κριτική. Μπορώ να πω ότι οι ερωτήσεις μας που του κάναμε καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, περισσότερο από 60 λεπτά, ήταν για μένα πάρα πολύ σκληρές. Στο τέλος, αν είδες κάποια στιγμή, ο κύριος Καμένος έδειξε να τον πειράζει όλη αυτή, ας το πούμε, η δημοσιογραφική επίθεση που δέχτηκε από τους δυο μας. Όμως, νομίζω ότι με τη συνέντευξη που παραχώρησε απόψε, δώσαμε την δυνατότητα στους τηλεθεατές, που είναι πάρα πολλοί και στην Ελλάδα ολόκληρη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του OTTV, να δούνε, να ακούσουν, να παρακολουθήσουν τον πρωταγωνιστή των τελευταίων ετών, τον άνθρωπο που στήριξε τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν το μετανιώνω, λέει, που στήριξα τον Τσίπρα, θα τον στήριζα εκ νέου. Νομίζω ότι εδώ ήταν μια είδηση πάλι. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Καμένος λέει τα δικά του. Πιστεύει ότι δεν έπρεπε να παραιτηθεί τον Ιούνιο, γιατί θα ήταν ήδη κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης με αυτοδυναμία, και αυτό από ό,τι αποδείχτηκε και από ό,τι φάνηκε θα τον ενοχλούσε ιδιαίτερα. Θεωρεί ότι έστω και την τελευταία στιγμή κάτι θα γίνει. Πολλά ακούγονται απόψε, κύριε Δημήτρη, για βουλευτές οι οποίοι μπορεί την τελευταία στιγμή να ψηφίσουν παρόν. Και αν ψηφίσει παρόν κάποιος βουλευτής, όπως είπε ο κύριος Καμένος, π.χ. ο κύριος Ζουράρης, τότε τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ο κύριος Καμένος θα βγει ήρωας, κατά την άποψή μου. Αν ο κύριος Ζουράρης, μάλλον, ψηφίσει παρόν στην όλη υπόθεση. Και βέβαια, Φένια, να πούμε ότι ο κύριος Καμένος ρίχνει ευθύνη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ρίχνει ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία που δεν αλλάζει θέση όσον αφορά τη σύνθετη ονομασία. Μίλησε και αυτός για την κυρία Μπακογιάννη, λέγοντας είναι όνειδος για την πολιτική ζωή του τόπου και ότι του επιτίθεται για λόγους επιχειρηματικών συμφερόντων. Ήταν η αποκάλυψη του κυρίου Καμένου αυτή. Για την κυρία Μπακογιάννη και για τα όσα του καταμαρτυρεί η αδελφή του κυρίου Μητσοτάκη. Και βέβαια θεωρεί ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι άκυρη. Όπως είπε, παραβιάζει την συμφωνία της Γιάλτας, παραβιάζει το σύμφωνο του Βουκουρεστίου. Θεωρεί ότι είναι άκυρη και θα καταπέσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και όπου αλλού πάμε. Με λίγα λόγια, ο κύριος Καμένος αισθάνεται δικαιωμένος για τη στάση του μέχρι τώρα. Πιστεύει ότι βοήθησε τον ελληνικό λαό και ότι βοηθά και την πατρίδα. Και όταν το ρωτήσαμε για τις χιλιάδες κατασχέσεις των σπιτιών και τα εκατομμύρια κατασχεμένων λογαριασμών Ελλήνων πολιτών, είπε ότι μπορούμε να κάνουμε, δεν κατάσχονται όμως οι πρώτες κατοικίες, που κάτι, αυτό που είπε, αυτό που πιστεύει, δεν είναι πραγματικότητα. Κατάσχονται δυστυχώς
αν δεν κάνω λάθος, και πρώτης κατοικίας. Και φυσικά ο αγαπημένος του φίλος στην κυβέρνηση, ο Νίκος Γκοτζιάς, τον οποίο περνάει γενιές 14. Το ίδρυμα όλος λοιπόν, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Γκοτζιάς, σειρά αποκαλύψεων για τον τρόπο που μοίραζε τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ σε πολιτικούς και δημοσιογράφους και στην Ελλάδα και στα Σκόπια. Ο Σόρος λοιπόν διαχειρίζεται έμεσα έσοδα 25 εκατομμυρίων ευρώ για τον Σόρος, 50 είχε πει, 25. Γενικά νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία είπε, φαίνει απόψε ο κύριος Καμένος, έχουν ενδιαφέρον. Όσοι παρακολουθήσαν τη συνέντευξή του σίγουρα βγάλαν τα δικά του συμπεράσματα. Δεν ξέρω πόσους έπεισε. Πραγματικά δεν ξέρω. Και αν έπεισε, δεν θα πάει στο συλλαλητήριο. Θα είναι παρόν, λέει, με το πνεύμα του, με το σώμα του που είπε είναι αδύνατο και θα λείπει, αλλά θα είναι το πνεύμα του εκεί. Θα είναι όμως και οι αυτοί που έχουν αναπομείνει στους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι θα πάνε. Αυτό που είδα εγώ είναι έναν Πάνο Καμένο να τα δίνει όλα πλέον, ή τώρα ή ποτέ, αν μπορέσει να πείσει τους ψηφοφόρους του ότι έκανε αυτό που τους είχε υποσχεθεί, ή αν πλέον παρόλη την έξοδο του από την κυβέρνηση θα αποδειχτεί ότι ναι μεν μπορεί να είναι μια ηρωική έξοδο για μερικούς, μια έξοδος όμως που σε αποτέλεσμα, σε συγκομιδή ψήφων δεν θα του δώσει τη δυνατότητα προφανώς να είναι στην επόμενη Βουλή, Φένια. Και κλείνοντας, βέβαια, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ο κύριος Πάνος Καμένος είπε πως ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην κυβέρνηση χάρη στον ίδιο και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και βέβαια ο κύριος Τσίπρας σε αυτή την τετραετή πορεία που είχαν οι δυο τους στην κοινή τον πούλησε δύο φορές. Δηλαδή η πικρία του σε ό,τι έχει σχέση με το χρόνο που θα ερχόταν αυτή η συμφωνία προς ψήφιση εδώ στην Ελλάδα και ήταν για το Μάρτιο, φάνηκε για ακόμη μία φορά στα λεγόμενα του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είναι μία συνέντευξη η οποία σίγουρα θα σχολιαστεί και βέβαια περιμένουμε τις τοποθετήσεις του κόσμου. Αυτές είναι και οι πιο σημαντικές, πιστεύω. Να πούμε, Φένια, ότι καθώς τα μηνύματα κατά τη διάρκεια προβολής εκπομπής είναι πάρα πολλά, εμείς οφείλαμε, όπως είπα και στην αρχή και εγώ και εσύ, να ακούσουμε έναν πολιτικό αρχηγό για τον οποίο, για τη στάση του οποίου μέχρι σήμερα προσωπικά τουλάχιστον εγώ διαφωνούσα, αλλά και διαφωνώ, έτσι. Του έχω ασκήσει σκληρότατη κριτική όλα αυτά τα χρόνια, το γνώριζε και ο ίδιος. Θέλησε να έρθει εδώ για να πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είπε τη δική του άποψη, είχαμε υποχρέωση να τον ακούσουμε. Τον ακούσαμε, να τον ακούσει και ο κόσμος. Είναι θυμωμένος ο κόσμος με τον κύριο Καμένο, δεν έχει άδικο με όλα αυτά που έχουν γίνει. Ο καθένας βέβαια τα βλέπει από τη δική του σκόπια. Ο κύριος Καμένος βλέπει ότι τα πάντα τα έκανε ωραία όλα αυτά τα χρόνια. Στη Δημοκρατία λοιπόν υπάρχουν πολλές φωνές. Εμείς, Φένια, δώσαμε τη δυνατότητα να ακουστεί μια διαφορετική φωνή μέσα από ένα κανάλι, όπως είπε, πατριωτικό και τη μεγάλη δυναμική και εμβέλεια που έχει Βεργίνα τηλεόραση. Να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που έμεινε και απόψε μαζί μας. Παίρνουμε όλα τα μηνύματα και βέβαια θα τα σχολιάσουμε όπως κάνουμε. Δεν αφήνουμε σχεδόν κανέναν παραπονεμένο. Βέβαια να πούμε ότι είναι πάρα πολλά αυτά που έρχονται και κατά τη διάρκεια των ημερών διαβάζουμε κάποια στον αέρα της εκπομπής. Σήμερα θα είναι λίγο περισσότερα από τις άλλες φορές. Μας. Δεν μπορούν να αναγνωστούν τα μηνύματα, Φένια. Αύριο θα διαβάσουμε αρκετά από τα σημερινά, γιατί ήταν και συνέντευξη χρονικά αρκετά μεγάλη, περισσότερο από όσο είχαμε υπολογίσει. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματα, τα mail, τα τηλεφωνήματα. Είναι λογικό να μην μπορούν να αναγνωστούν. Ο κόσμος αγωνιά και εγώ να κάνω μία ευχή, επειδή σε λίγο θα ξεκινήσει και στη Βουλή η ψηφοφορία, να βρεθεί ο κύριος Ζουράρης, να σκεφτεί από πού προέρχεται, να σκεφτεί τους αγώνες που έχει κάνει και βέβαια ας πει στο παρόν να μην μπορέσει αυτή η κυβέρνηση να πάρει το μαγικό 151, να οδηγηθούμε σε εκλογές και από εκεί και πέρα ο Θεός της Ελλάδας είναι μεγάλος, οι Έλληνες γνωρίζουν πολύ καλά τι θα κάνουν. Έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο στις 8.30 το βράδυ. Και να είστε καλά. Κάτι τελευταίο, Φένια, αν μπορώ. Μ' ακούει η Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ευχαριστώ. Κάτι τελευταίο, ότι ο κύριος Καμένος, ενώ έχει πολλές προτάσεις από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και πανελλαδικής εμβέλειας να πάει να μιλήσει,
Προτίμησε τη Βεργίνα. Πήγε προχθές στο Σταρ, ήταν να μιλήσει πριν μια εβδομάδα, αν θυμάσαι, τότε με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Τη μία μέρα ο κύριος Τσίπρας, την επόμενη μέρα ο κύριος Καμένος. Ακύρωσε το ραντεβού με το Σταρ την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγε προχθές και σήμερα είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνει αποκλειστική σε οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό ή άλλο μέσο της ενημέρωσης στη χώρα μας. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτή την κίνηση και ο κύριος Καμένος αναγνωρίζει την δυναμική που έχει η Βεργίνα τηλεόραση. Παρά την κριτική που ασκούμε στο πρόσωπό του, το έχουμε πει αυτό άλλωστε, δεν χαριζόμαστε σε κανέναν. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους που μείνατε και απόψε εδώ κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8.30 το βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.